Μέσα μου που δεν έβλεπα το παιδί μου. Περίμενα να μιλάω με το παιδί μου κάθε 2 μέρες, τελικά μιλούσα κάθε 10 μέρες. Μία μαμά αφήνει το παιδί της, ξέροντας ότι αφήνει σε καλά χέρια. Το παιδί μου ήταν με τον μπαμπά του, με τα πεθερικά μου. Δεν μπορούσα να τους έχω σε καλύτερα χέρια. Ο κόσμος λέει ότι καλά, δεν άφησε το παιδί καν στην ίδια τη μάνα και το άφησε στην πεθερά της. Αφού η μαμά μου είναι στην Ολλανδία, δεν πρέπει το παιδί να έχει και τον μπαμπά του. Όταν βγήκα από το παιχνίδι, τις πρώτες μέρες μαζί του, ξύπναγε τη νύχτα και ήθελε τη γιαγιά του, γιατί είχε δεθεί πιο πολύ. Και νιώθα χάλια, νιώθα άσχημα. Σε έβλεπε μέσα στο παιχνίδι. Με έβλεπε, χτύπα για την οθόνη και φώναζε μαμάκα, οπότε και πλέον έχουμε ξανά το δέσιμο, θέλει συνέχεια εμένα. Αυτό που λένε ότι εκτύλιξα το Γιάννη το Ροδίτη, τον επιχειρηματία, γιατί ήθελα να του φάω τα λεφτά. Έχουν πει και τέτοιο πράγμα. Είμαι με το Γιάννη για να μένω σε αυτή τη βίλα. Δείξει λίγο τη βίλα που μένω. Καταρχήν να σου πω κάτι, λένε όλοι άντρα μου. Έχουμε μαζί ένα παιδί. Δεν είμαστε όμως παντρεμένοι. Δεν έχετε παντρευτεί. Δεν έχουμε παντρευτεί. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι βγήκα το παιχνίδι, γιατί ήταν στη Ρόδο. Ήταν αγάπη μου, γιατί έβγαινε συνέχεια μπροστά σε μια κάμερα να λες την άποψή σου. Γιατί το έκανες στον εαυτό σου. Και το εξήγησα ότι δεν πιάνα μια κάμερα και λέω βγάλετε με, θέλω να κέρξω κάποια, ας πούμε. Μας κάνανε συνέντευξη. Το πρωί και το βράδυ μας ρωτούσαν για όλες τις κοπέλες και δείχνανε ό,τι θέλαν εκείνοι. Του το εξήγησα και κατάλαβε. Και πολλοί κόσμοι, δηλαδή και μηνύματα που μου στέλνουν στο Instagram, μου λένε ότι πάλι καλά που το είπε αυτό στη συνέντευξή σου, γιατί δεν το ξέραμε. Και εγώ παλιά έβλεπα τον έξω το πόντο, το πιο παλιό, και έλεγα καλά, γιατί αυτοί βγαίνουν συνέχεια και σχολιάζουν. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια, μας κάνουν συνέντευξη, δεν βγαίνει καμία μόνη της στην κάμερα να μιλήσει. Πώς φαντάζεσαι την τέλεια πρόταση γάμου για σένα, πώς θα ήταν η τέλεια πρόταση? Νομίζω ότι για να παντευθούν πρέπει να του κάνω πρόταση εγώ. Σοβαρά μιλάς? Είχα κάνει πρόταση πολύ παλιά. Τα είχαμε χωρίσει και νομίζω τώρα είναι η σειρά μου να κάνω την πρόταση. Περιμένει δηλαδή από σένα? Δεν νομίζω να είναι αυτός ξανά. Η Εύη κάνει παρέα με την...